από τα 20 cents την κιλοβατόρα και έχουν καταφέρει να είναι ανταγωνιστικά στα 4 με 5 cents όταν μιλάμε για μεγάλες αιωλικές εγκαταστάσεις. Εάν έρθει κανείς και προσθέσει το εξωτερικό περιβαλλοντολογικό κόστος της κλασικής ηλεκτροπαραγωγής, που δεν το κάνει ποτέ κανένας, τότε ο θερμικός λιγνητικός σταθμός ή ο πυρηνικός θερμικός σταθμός μπορεί να γίνει ακριβότερος από ό,τι πληρώνει σήμερα και λέει ότι σας προσφέρει η ΔΕΗ απλόχερα σαν ηλεκτρική ενέργεια. Από τον ειδικό τέλος χρηματοδοτούνται όλες οι ΑΠΕ που ανέφερε ο κύριος πρόεδρος. Και τα φωτοβολταϊκά, και η βιομάζα, και η κυματική ενέργεια, και τα αιωλικά, όλες οι δράσεις τις οποίες προσπαθεί να υλοποιήσει το ελληνικό κράτος για να μπορέσει να φτιάξει το μείγμα το οποίο θέλει να πετύχει για να πιάσει τους στόχους του 20% ή οποιοδήποτε άλλο στόχο. Πρέπει να καταλάβετε ότι το αιωλικό πάρκο δεν έχει εξωτερικά περιβαλλοντολογικά κόστη στην παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας. Το στείνεις και αυτό είναι. Δεν εκπέμπει τίποτα. Στην παρουσίαση την οποία σας έχω επισημάνει, φαίνονται πόσοι τόνοι μπορούν να αποδεχθούν από τη λειτουργία του συγκεκριμένου αιωλικού πάρκου, είτε σε μονοξίδιο, είτε σε διοξίδιο, είτε σε σωματίδια ή ό,τι άλλο μπορεί να ενδιαφέρει ο καθένα από εσάς. Τώρα, ένα τελευταίο θέμα όσον αφορά τη χρηματοδότηση του λογαριασμού. Ο λογαριασμός αυτός που πληρώνεται σαν επιβάρυνση για τις ΑΠΕ δεν χρηματοδοτεί δυστυχώς μόνο τις ΑΠΕ. Χρηματοδοτεί και τους ανεξάρτητους παραγωγούς φυσικού αερίου. Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό. Εκεί όμως γίνεται. Ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να διοχετεύουμε κονδύλια από το συγκεκριμένο λογαριασμό είναι στην ευχέρεια του ΑΔΜΙΕ και του ΛΑΓΕΡ. Πρέπει να καταλάβετε ότι έχει φτάσει έως και 60% του προϋπολογισμού του ειδικού κονδυλίου ΑΠΕ, το οποίο πληρώνετε εσείς, να έχει οδηγηθεί στους παραγωγούς του φυσικού αερίου. Γιατί υπάρχει ο λεγόμενος μεταβλητός μηχανισμός αποκλήσεων. Έτσι λέγεται τεχνικά αυτή η διαδικασία, με την οποία μπορούν να οδηγούν κονδύλια από το τέλος υπέρ ΑΠΕ στους παραγωγούς του φυσικού αερίου. Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο το πώς γίνεται αυτή η κατανομή, γιατί πολύ απλά δεν είναι ξεκάθαρο τι θέλει να κάνει το ελληνικό κράτος και πώς θέλει να λειτουργήσει κατ' επέκταση την ενεργειακή αγορά. Μπαίνει μέσα το ελληνικό κράτος, γιατί δεν έχει κάνει σοφές επιλογές. Και τώρα και παλαιότερα. Προσπαθεί να το διορθώσει τώρα με αυτά τα οποία μπορεί να ακούτε, ότι θα έρθει εκ των υστέρων να φορολογήσει τις εγκαταστάσεις ΑΠΕ, οι οποίες λειτουργούν με ένα έξτρα, 2-3, οπότε όλοι προσπαθούν να πάρουν χρήματα τα οποία φαντάζονται ότι έχει μια εγκατάσταση ΑΠΕ, η οποία δεν τα έχει. Η εγκατάσταση ΑΠΕ που σας περιέγραψα πριν, πρέπει άλλο το για να εγκαταστήσει τις απομινήτρες να πληρώσει όλο το κόστος σχεδόν στους προμηθευτές. Δεν είναι μια επένδυση η οποία γίνεται τμηματικά. Βάζω σήμερα μια ανεμογεννήτρια, μετά πάει καλά, βάζω μια δεύτερη. Το αιωλικό πάρκο πρέπει να φτιάξει μια χρηματοδοτή, να δει ότι βγαίνει οικονομικά και να κατασκευαστεί μια και έξω. Δεν μπορεί να γίνει τμηματικά. Αυτό είναι το κακό. Λέγεται upfront cost. Πρέπει να τα δώσεις όλα μπροστά. Να το φτιάξεις και να σου βγαίνει η χρηματοδοτή. Η δάλα δεν το φτιάχνεις. Η αδειολογική αρχή, επαναλαμβάνω, αυτή η οποία θα εκδώσει τους περιβαλλοντολογικούς όρους, είναι η ειδική υπηρεσία περιβάλλοντος του ΙΠΕΚΑ. Είναι στην ευχέρειά της, εάν πει όχι το Δημοτικό Συμβούλιο, εάν πει όχι η Περιφέρεια, να εκδώσει περιβαλλοντολογικούς όρους. Αυτή η οποία θα εκδώσει περιβαλλοντολογικούς όρους είναι θέμα του Υπουργείου. Ακριβώς. Το Υπουργείο θα πάρει την ευθύνη να εκδώσει περιβαλλοντολογικούς όρους. Λοιπόν, υπάρχει άλλη ερώτηση. Η Δήμαρχος ή το λόγο. Ερωτήσεις έχω και εγώ πριν την αδιευκρίνηση. Είπατε ότι ένα ποσοστό από το ανταποδοτικό τέλος πάει στο ΕΤΕΠΣ για την αποκατάσταση των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Θέλω να μας πείτε από ένα αιωλικό πάρκο ποιες είναι οι περιβαλλοντολογικές ενδεχομένως επιπτώσεις για να λέω ότι πάει στο τέλος για να αποκατασταθούν αυτές οι περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις. Μία ερώτηση και ένα δεύτερο είναι ότι από τη στιγμή τώρα που
6 στο Δημοτικό Συμβούλιο της Χιάτιστας δεν ήταν για έκφραση γνώμης στις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις, αλλά ήταν απλώς μία αίτηση της εταιρείας της Vector τότε για να δεσμευτεί κάποιους χώρους. Εδώ πρώτον θέλω να ξέρω αν αυτές, όπως λέει η απόφαση, συνενεί στην αποκλειστική παραχώρηση των εκτάσεων αυτών, αν είναι δημοτικές οι εκτάσεις, και δευτερευόντως, όταν δεσμεύτηκαν το 2006 χωρίς να υπάρχουν περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις, χωρίς να έχει προχωρήσει η εταιρεία σε οποιασδήποτε αδειοδοτήσεις κλπ. Χρειαζόταν, αν στην αγορά της ανταγωνιστικότητας την οποία ζούμε και ζούμε από το 2006 και από πιο πριν, αυτό αποτέλεσε μάλλον τροχοπέδι για τυχόν περισσότερα ανταποδοτικά προς το Δήμο της Χιάτιστας. Ευχαριστώ. Κυρία Δήμαρχε, οι επιπτώσεις ενός ιωλικού πάρκου, έτσι όπως περιγράφεται και στην υπηρεσία την οποία έχουμε επισυνάψει, έχουν να κάνουν στη συγκεκριμένη περίπτωση κατά τη φάση της κατασκευής του έργου, κυρίως στις διανοίξεις των δρόμων τις οποίες θα κάνουμε, οι οποίες κατά την άποψή μας είναι υπερβολικά περιορισμένες αναλογικά με την ισχύ του έργου, γιατί όπως σας είπα θα βελτιώσουμε έναν υφιστάμενο δρόμο ο οποίος ήδη υπάρχει και θα βελτιώσουμε απλά τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά. Θα κάνουμε μια νέα διάνοιξη 2,5 χιλιόμετρων, είναι ένας δρόμος ο οποίος δεν υπάρχει και θα μας επιτρέψει να βγούμε πάνω στο πλατό του βουνό, και θα γίνει ένας αξονικός δρόμος 4,5 χιλιόμετρων για να μπορέσουν να πατήσουν πάνω στον αξονικό δρόμο χωρίς παραπλάβια, γιατί εξυπηρετεί το βουνό. Είναι 5 μέτρα. Αυτός ο δρόμος είναι τρίτης κατηγορίας δασική οδού. Πάνω σε αυτό πρέπει να πατήσουμε τεχνικά και πάνω σε αυτό πατήσαμε για να έχουμε και την έγκριση της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης. Παραβιάζονται κάποιες προδιαγραφές της γάμα κατηγορίας, γιατί πολύ απλά αυτός ο δρόμος δεν είχε σχεδιαστεί για να εξυπηρετήσει τα αιωλικά πάρκα και τις μεταφορικές ανάγκες τις οποίες έχουμε. Αλλά ο μπούσουλας είναι να πατήσουμε πάνω σε αυτόν τον δρόμο γάμα κατηγορίας. Γίνονται κάποιες τροποποιήσεις στην ακτίνα καμπυλότητας και στις μέγιστες κλίσεις, γιατί πρέπει να βγούμε και σε ένα βουνό με συγκεκριμένες διαστάσεις. Και μία επιπλέον επίπτωση εκτός από τη διάρκεια της κατασκευής που μπορεί να έχουμε στην οδοπία, στην εγκατάσταση του καλωδίου, την δημιουργία των θεμελιώσεων των ανεμογεννητριών, αυτό το οποίο εξετάστηκε στην μελέτη ορολογικών εκπρόσωπων, είναι αν θα υπάρξουν γενικότερες επιπτώσεις στην υποπανίδα της ΖΕΠ, γιατί πλέον όπως είναι ο κ. Καρατζιάς εντάχθηκε στη ΖΕΠ και γι' αυτό γίνεται και ολοκληρωτική ιστορία που συζητάμε ξανά σήμερα. Η μελέτη δεν έχει δείξει κάτι. Οι επιπτώσεις περιορίζονται στο χαμηλό μέτριο. Σε όποιον δείχνει περιβαλλοντολογικό και αν προσπαθήσει να αναζητήσει κάποιος στη μελέτη την οποία έχουμε επισυνάψει. Τώρα, όσον αφορά για τις εκτάσεις και τον τρόπο τον οποίο είχε χρησιμοποιηθεί αυτή η φρασιολογία. Επαναλαμβάνω, το κάναμε τότε γιατί υπήρχε αυτή η πίεση να μπορέσουμε να έχουμε την άποψη και του Δημοτικού Συμβουλίου. Η διαδικασία προέβλεπε κατάθεση αιτήματος για χορήγηση άδειας παραγωγής στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με συνημμένη προμελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Οπότε εκδόθηκε άδεια παραγωγής και προμελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, η οποία εγκρίθηκε για το συγκεκριμένο έργο. Περιβαλλοντολογικά δηλαδή, είχαμε ένα έργο το οποίο ήταν γνωστό στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και σε όλες τις αδειοδοτούσες υπηρεσίες, οι οποίες είχαν και έχουν άποψη για την περιβαλλοντολογική αδειοδότηση του έργου. Η έγκριση της προμελέτης περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων είχε γίνει από την περιφέρεια, εκείνη ήταν τότε αρμόδια, και σε δεύτερο χρόνο εξέδωσε και την έγκριση περιβαλλοντολογικών όρων ως αναρμόδια και γι' αυτό και την ακυρώσαμε και ξαναρχόμαστε σήμερα να συζητήσουμε τη μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων όπως ξαναδιακινείται με εντολή της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, η οποία επικαιροποιήθηκε η μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, έγιναν όλες οι απαραίτητες περιβαλλοντολογικές μελέτες, δεν υπήρξε κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας ανησυχήσει περιβαλλοντολογικά, γιατί το έργο αυτό καθεαυτό της κατασκευής και της λειτουργίας ενός αιωλικού πάρκου απριόρι και εκ των πραγμάτων, μπορεί να μην είναι η άποψη όλων αυτή, έχει ελάχιστες
επιπτώσεις σαν λειτουργία υπό την έννοια ενός ηλεκτροπαραγωγού σταθμού. Όχι. Από τις αυτό το οποίο είπα και πριν είναι ότι το έργο έχει κάνει όλες τις πράξεις χαρακτηρισμού από το Δασαρχείο Τσοτιλίου. Το Δασαρχείο Τσοτιλίου δεν αναγνώρισε ούτε εντόπισε κάποια έκταση η οποία να είναι δημοτική ή κοινοτική. Όλο χαρακτηρίζεται σαν δημόσια γη χορτολιβαδική. Δεν υπάρχει και δέντρο, άλλωστε δεν υπάρχει και δέντρο. Δηλαδή και το χορτολιβαδικό και αυτοί ψάχνουν να δουν με ποιο τρόπο να περιγράψουμε τη συγκεκριμένη περιοχή. Μια ερώτηση η οποία θα μου χρησιμεύσει την προϋποθέτηση. Είπε ο συνάδελφος για ανταποδοτικά, επιπλέον ζητάει, σε αυτό το στάδιο. Προτού κάποιους μήνες είχε έρθει κάποια άλλη εταιρεία από την Δραγασά, η οποία μας έδινε επιπλέον 1,5%, 4,5% κάτι. Το αρνήθηκε η συμβουλή μας. Θεωρείτε εσείς ότι υπάρχει, θα σας πω, υπάρχει επόμενο στάδιο το οποίο ο Δήμος θα μπορέσει από εσάς να διεκδικήσει περισσότερα ανταποκριτικά, για να τους συναντήσουμε περισσότερο. Κάποιοι από εμάς, εδώ θεωρούμε τώρα που απευθύνεστε σε εμάς ένα σώμα, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σε διάλογο με το 1-2% παραπάνω. Ή ένα έργο, έτσι. Εάν δεν γίνει αυτό σήμερα, υπάρχει άλλο στάδιο που θα ξαναρθείτε εσείς στο Δήμο ή θα προχωρήσει η αδειοδότησή σας από τις υπηρεσίες που αναφέρατε και μια μέρα θα δείτε εδώ να εγκαταστήσει το υλικό πάνω. Πριν απαντήσετε κύριε Αναστασίου, θα ήθελα πείτε πότε ακριβώς έγινε αυτό το ότι δόθηκε εδώ, σε αυτό το χώρο του Δημοτικού Συμβουλίου, 1,5% παραπάνω, θα δίνει 1,5% επιπλέον. Και είπε η Δημοτική Αρχή με το θέτει, πότε ακριβώς έγινε αυτό. Βεβαίως. Επισκέφτηκε εδώ πέρα όταν είχε έρθει ο κύριος αντιπρόσωπος από την Δραγασιά. Για το έργο της Δραγασάς. Πώς λέγονταν εκείνη η εταιρεία. Δεν θυμάμαι την απολογή. Και μέσα στην πρότασή του που ζητούσε από εμάς να κάνουμε την αδειοδότηση, έλεγε ότι εμείς σαν εταιρεία, πέραν το 3% σας προσφέρουμε τις 1,5%, θα σας χτίσουμε μία αίθουσα 100 τετραγωνικών μέτρων πολλαπλών χρήσεων στην τοποθεσία 1,5%. Εδώ, στα πρακτικά, πάρετε να τα διαβάσετε. Και θα σας κάνουμε και όλη την αγροτική αιδοποιία. Αυτό είπε ο κύριος Δραγκασάς. Να σας θυμίσω και την απάντησή σας. Ότι επειδή και στον Πούρινο δεν τα ζητήσαμε και θεωρούμε ότι σε άλλη φάση θα μας τα δώσετε, τα αφήσετε για το μέλλον. Γι' αυτό. Πάρτε τώρα, αν θέλετε, κύριε Πρόεδρε, στην ευκαιρία σας είναι. Έχουμε άλλες 3-4 ώρες συνεδρίαση. Πηγαίνετε να τα βρείτε για να τα θυμηθείτε. Γιατί και στον πρώτο λόγο σας και του κυρίου Σταπουλού και της κυρίας Ορφανίδου που πήγατε ακόμη μια φορά να παραφράσετε τις θέσεις μας για τον Κούρινο παθαίνοντας αυτή την επιλεκτική ορφανομνησία σύμφωνα με τον Ομπάμα τώρα που λέει για την επιλεκτική αμνησία που παθαίνετε. Θα είμαστε εδώ να σας τα θυμίζουμε. Οπότε κύριε Πρόεδρε, εγώ απάντηση από εσάς δέχομαι μόνο με τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι με εκφράσεις. Δεν θυμόμαστε τίποτα. Θα τα έχετε κύριε Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Θα τα έχετε. Μια απάντηση από την κύριε. Θα τα έχετε όλα εγγράφως, όπως επίσης όλα είναι ευτυχώς. Να απαντήσω τον κύριο Καραβατσιά πρώτα, να απαντήσω τον κύριο Ζεστή. Θεμελιωδώς, αυτό το οποίο επιχειρείται να δημιουργηθεί από τις εταιρείες, το να μοιράζουν υποσχέσεις στα δημοτικά συμβούλια, είναι λάθος. Πρώτον,
υπόσχεση μπορούμε να δώσουμε κι εμείς. Προσέξτε. Το όνομα των επενδυτών το οποίο κρύβεται πίσω από αυτή την ιστορία δεν έχει και δεν πιστεύει ότι στα πλαίσια της νόμιμης αδειοδότησης και της νόμιμης διαδικασίας θα πρέπει να υποσχεθεί πράγματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το έργο είναι συγκεκριμένο, το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης είναι συγκεκριμένο, το ανταποδοτικό τέλος αδειοδότησης είναι συγκεκριμένος. Οι επενδυτές και η οικογένεια δεν πάσχουν από επιλεκτική ανοησία απέναντι στην περιοχή και το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Μπορούν να κάνουν πράγματα και έχουν διάθεση να κάνουν πράγματα. Αλλά είναι η άποψη της εταιρείας ότι οι αδειοδοτήσεις των έργων πρέπει να γίνονται στο γράμμα του νόμου. Είναι ήδη πολύπλοκες, είναι ήδη δεδαλώδεις, είναι ήδη αργοπορούσες στο μέγιστο βαθμό και θα πρέπει να μείνουμε στο πλαίσιο της συζήτησης που ορίζει ο νόμος. Πράγματα μπορούμε να κάνουμε και έχουμε διάθεση να κάνουμε. Πρέπει όμως να είναι αποσυνδεδεμένα από τυχόν υποσχέσεις που μπορούμε να προσφέρουμε στο οποιοδήποτε Δημοτικό Συμβούλιο της Ελλάδος ο Α ή ο Β επενδυτής και να μοιράζει υποσχέσεις δεξιά-αριστερά. Δεν είμαστε αυτής της λογικής και ούτε θέλουμε να το κάνουμε. Άρα, κύριε Αναστασίου, ορθώς δεχτήκαμε σύμφωνα με τις απόψεις του 1,5% επιπλέον, αφού η τοποθέτησή μου έχει να κάνει με την αδειοδότηση που πρέπει να ακολουθείτε. Ο τρόπος που λειτουργούμε στην Ελλάδα θα πρέπει να αλλάξει. Μπορούμε να ζητάμε πράγματα, μπορούμε να συζητήσουμε με την διοικητική κυβέρνηση να υπάρχει διαδικασία κάποιου επιπλέον ανταποδοτικού. Μπορεί το 3 να γίνει επίσημα 3,5. 4. Γιατί να μην αξιωθεί αυτό το πράγμα και να πω εγώ στη λογική, επειδή ο τάδε επενδυτής είναι πίσω από εμένα, να έχω την ευκαιρία, τη δυνατότητα να έρθω εδώ σήμερα να υποσχεθώ κάτι. Αυτό ήθελα. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Τελευταία, κύριε, όχι. Εντάξει, τι βιασύνη είναι αυτή τώρα, εντάξει. Ένα σοβαρό θέμα συζητάμε, δεν υπάρχει λόγος. Εντάξει, κατά το τρίτο μήνα, αλλά δώσαμε και τη δυνατότητα. Δεν το κάνουμε πάντα, στον κύριο Αναστασίου και στην εταιρεία, να προσπεράσουμε 10 θέματα. Με αυτή την έννοια, εγώ δεν θα, κι αν προκύψει κι άλλη ερώτηση, λέω προκαταβολικά ότι θα κάνω κι άλλη. Λοιπόν, είπατε ότι η περιοχή είναι ΖΕΠ. Μπήκε στην Αρτούρα. Ακυρώθηκε όλη η προηγούμενη κατάσταση. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, πότε έγινε αυτό. Αρχές του 2010 λοιπόν, είχαμε εμείς κάποιες πληροφορίες ότι πάει να οριστικοποιηθεί το πράγμα. Θα σας πω. Έχουμε ένα φάκελο εδώ πέρα που έχει γνωμοδοτήσει από όλες τις υπηρεσίες, περιγράψει από ποιες υπηρεσίες ότι γνωμοδοτούν θετικά. Γνωμοδοτούν θετικά το 7, το 8 και το 9, από τότε που έγινε ΖΕΠ δεν γνωμοδοτούν, τουλάχιστον εγώ εδώ πέρα και μάλιστα έχουμε και ανάκληση της απόφασης του Γενικού Γραμματέα του κυρίου Κύρκου, έτσι, αυτό που λέγατε πριν, που σημαίνει τώρα έχετε θετικές γνωμοδοτήσεις από όλες τις υπηρεσίες με βάση ΖΕΠ, Natura, του όρου Σβέλια. Θέλω να ρωτήσω. Ναι. Είναι η απάντηση και θα αναλύσω που έδωσα στον συνάδελφό σας πριν για το χρονοδιάγραμμα με το οποίο θα μπορούσαμε να φτάσουμε στην ένδια κατάσταση. Την αδειοδότηση του συγκεκριμένου έργου την έχει ο κύριος Σημεών Μαρώσης στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Η αλληλογραφία πλέον είναι μεταξύ της ΕΙΠΕ και των αρχών που έχετε στον φάκελο. Οι γνωμοδοτήσεις οι οποίες έχουν προκύψει είναι όλες θετικές. Ξανά, γιατί δεν τις έχουμε όμως εδώ. Δεν μπορείτε να τις έχετε, γιατί είναι... Δεν από συμβουλίο. Όχι. Γιατί φαντάζομαι ότι... Αυτές οι γνωμοδοτήσεις, τις οποίες αναζητάτε, είναι εσωτερική κρατική αλληλογραφία του Υπουργείου με τις υπηρεσίες. Τη δουλειά των υπηρεσιών κάναμε τότε και μαζεύαμε αυτές τις γνωμοδοτήσεις και το 7 και το 8 όταν κάναμε από Vector σε Vetaver και από 15 σε 38. Αυτή τη δουλειά την οποία έπρεπε να την κάνουν οι υπηρεσίες, την κάναμε εμείς γιατί είχαμε το δικαίωμα να την κάνουμε. Πλέον με την ΕΙΠΕ δεν γίνεται. Η διαδικασία είναι στεγανή, σφραγισμένη από την ΕΙΠΕ. Δεν μπορούμε να αναζητήσουμε τις γνωμοδοτήσεις αυτές
σαν εταιρεία. Μπορείτε, εγώ προφορικά σας λέω ότι εκκρεμεί το θέμα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Όλες οι άλλες υπηρεσίες ξαναπαντήσαν θετικά όπως απαντούσαν τότε και σε εμάς. Γιατί τα κριτήρια για την εφορία αρχαιοτήτων, για το ΝΕΟΤ, για το Υπουργείο Μεταφορών και για όλες αυτές τις υπηρεσίες δεν έχουν αλλάξει. Το ότι έγινε ΖΕΠ η συγκεκριμένη περιοχή δεν αλλάζει κάτι για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Όπως είχαν απαντήσει τότε θετικά, έχουν απαντήσει και τώρα. Μπορείτε να σας κάνω εγώ αυτή την επαφή, αν θέλετε, για να επιβεβαιωθεί με τον κύριο Μαρώση ότι αυτή η δουλειά έχει κλείσει. Όλες οι υπηρεσίες ξαναπαντήσανε. Τρίτη φορά, το επαναλαμβάνω, τρίτη φορά απαντάνε οι υπηρεσίες για το συγκεκριμένο έργο. Ξανά μανά. Και εκκρεμεί το θέμα του Περιφερειακού Συμβουλίου σαν επέκταση και με το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βορείου. Προφανώς. Γιατί αυτές οι νομοδοτήσεις. Εμείς δηλαδή δεν έχουμε αυτή τη στιγμή στοιχεία με βάση την καινούργια κατάσταση, έχουμε μια προηγούμενη κατάσταση. Οι υπηρεσίες είπαν έτσι. Εσείς λέτε ότι οι υπηρεσίες τώρα είπαν αλλιώς με βάση την κατάσταση. Οι υπηρεσίες απλά επιβεβαιώνουν τις παλιές νομοδοτήσεις. Αυτό κάνω. Δεν κάνω κάτι καινούργιο. Αυτό που σας περιέγραψα. Για όλες αυτές τις νομοδοτικές υπηρεσίες δεν έχει αλλάξει κάτι. Το πολύγωνο είναι το ίδιο. Η θέση είναι η ίδια. Το τι κάνουμε μέσα στο πολύγωνο δεν τους ενδιαφέρει. Παραδείγματος χάρη αυτό το οποίο εξετάζει, να σας πω πολύ απλά, η υπηρεσία της αεροπορίας και του στρατού και η πολιτική, είναι να γνωρίζει το ύψος του πυλώνα και απλά να ενημερώσει όταν κατασκευαστεί το έργο σε αεροπορικούς χάρτες. Ο ΕΟΤ εξετάζει εάν θίγονται κάποια συμφέροντά του που δεν θίγονται στη συγκεκριμένη θέση για την οποία συζητάμε. Αρχαία μνημεία δεν υπάρχουν, πολεοδομικά θέματα πάλι δεν υπάρχουν. Απλά επικαιροποιεί τη μελέτη περιοδομικών επιτάσεων γιατί αλλάζει η ιδιωτούσα αρχή. Μπορείτε να ανατρέξετε σαν Δημοτικό Συμβούλιο στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος. Φαντάζομαι σε 5 χρόνια μπορεί και να σας απαντήσει ο κύριος Μαρώσης, γιατί εγώ πρέπει να παίρνω το αεροπλάνο κάθε 3 και λίγο, να πηγαίνω κάτω στο Υπουργείο και να παρακαλώ για να τον δω. Γιατί ουσιαστικά αυτή είναι η αδειοδοτική κατάσταση την οποία βιώνω. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, κάποιες ερωτήσεις και από μένα. Είδαμε σε αυτή την αίθουσα, ακούσαμε και είδαμε με DVD με διάφορες επιπτώσεις σε παιδιά και λοιπά, να πέφτουν πολύ απάνω στις ερωτές από τις ανεμογεννήτριες. Ποια είναι η επίπτωση και ποιος είναι ο αριθμός από αυτά τα πουλιά τα οποία ενδέχεται να σηκωθούν και αν αυτά τα πουλιά και ποια πουλιά είναι αυτά τα οποία εδώ στην περιοχή ενδέχεται να. Η απόσταση από κατοικημένες περιοχές βάσει του ειδικού χωροταξικού πλαισίου είναι 500 μέτρα. Η απόσταση στην οποία βρίσκεται το συγκεκριμένο αεροπορικό πάρκο είναι πάνω από 3 χιλιόμετρα. Πάνω από 3 χιλιόμετρα. Συγγνώμη. Όχι. Επισυνάπτεται η μελέτη ηχητικών θορύβων για το συγκεκριμένο αεροπορικό πάρκο. Η ακτίνα με την οποία μπορούσαμε να πούμε ότι κάτι μπορεί να ακούγεται σαν μηχανικό στόλος κατά τη διάρκεια της τροφής του στροφείου είναι γύρω στα 300 μέτρα. Οπότε δηλαδή δεν φεύγουμε και από το νοητό πλάτος το οποίο έχει η κορυφογραμμή. Και σαφώς όσο απομακρυνόμαστε αυτό το πράγμα φθήνει σε βαθμό που πλέον δεν μπορεί να είναι ακουστό. Τώρα, η πιθανότητα πρόσκουσης από τις ανεμογεννήτριες όντως είναι ένα υπαρκτό φαινόμενο και είναι λογικό να υπάρχει αυτή η πιθανότητα να έχουμε πρόσκληση ενός πτηνού στο περιστρεφόμενο στροφείο της ανεμογεννήτριας. Όμως, μιλάμε για μια ετήσια πιθανότητα 0,2%. Αυτό λέει η βιβλιογραφία την οποία επικαλούμαστε στη μελέτη πυροβολικών επιπτώσεων και είναι εγκεκριμένη και από το ΙΠΚ η συγκεκριμένη βιβλιογραφία την οποία επικαλούμαστε. Δεν είναι αυθαίρετες μελέτες, είναι μελέτες οι οποίες έχουν ανακοινωθεί σε διεθνή συνέδρια,
τα οποία τα προσυπογράφουν εξωτερικοί παρατηρητές και βεβαιώνουμε για την κυρότητά τους. Οπότε ναι, υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει πρόσκληση ενός πτηνού, αλλά είναι πάρα πολύ μικρή αυτή η πιθανότητα σε σχέση με τα ωφέλη τα οποία μπορεί να έχει τη λειτουργία του ενεργειακού πάρκου. Το 0,2% τι σημαίνει συγκριτικά, να το βάλουμε σε κάποιο συγκριτικό πλαίσιο. Πρέπει να ρωτήσω λίγο. Όχι, συνάδελφε. Τώρα έχουμε μια ώρα το πλήκιο, το πλήκιο, το πλήκιο. Και αυτό θα το πείτε. Θα συγκριτικά υπάρχει κάποια δυνατότητα με άλλο τρόπο. Κοιτάξτε, να σας πω λιγάκι πρακτικά. Αυτή τη στιγμή πού προσανατολίζεται η ΕΙΠΕ για την αδειοδότηση αυτών των έργων. Η ΕΙΠΕ είναι μια όντως εξειδικευμένη και άρτια στελεχωμένη στο δυνατό βαθμό που μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν εμπειρία στο να αδειοδοτούν έργα σε ζώνες Z. Γι' αυτό και το έργο πάει κάτω στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος να αδειοδοτεί από τη συγκεκριμένη αρχή, γιατί έχει την εμπειρία να αδειοδοτήσει έργο εντός Z. Τεχνικά, ακόμα και αυτό το 0,2% του να έχουμε μία πρόσκρουση ενός πτηνού, προσπαθούμε να το περιορίσουμε ανάλογα με το τι διαβάζουμε στην ορθολογική μελέτη, με χρήση ραντάρ, με ελεγχόμενη λειτουργία του αιωλικού πάρκου κατά σε συγκεκριμένους μήνες, εάν έχει διαπιστωθεί ότι μπορεί να έχουμε μία μετανάστευση για μία εβδομάδα, να περιορίσουμε τη λειτουργία του τμήμα του αιωλικού πάρκου να μην λειτουργεί και να λειτουργεί ένα άλλο, γιατί υπάρχει ένας ιδεατός διάδρομος. Αλλά αυτά κυρίως συμβαίνουν σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Όχι στη δικιά μας συγκεκριμένη περιοχή. Δεν έχουμε μεταναστευτικά κανάλια που να περνάνε συγκεκριμένα μαζικά. Γιατί περνάνε τα κανάλια, δεν υπάρχουν μεταναστεύσεις πτηνών. Γι' αυτό άλλωστε και υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχει και η συγκεκριμένη ΖΕΠ λόγω των πτηνών. Αλλά δεν είμαστε πολύ κοντά σε υδροβιότοπο, δεν έχουμε πολλά έντονα χαρακτηριστικά τα οποία θα είχαν εντοπιστεί από την περιβαλλοντολογική μελέτη και θα είχαν επιπλέον επιβάρηση στην ορθοπανίδα της συγκεκριμένης ΖΕΠ. Ευχαριστούμε στην τοποθέτησή σας, κύριε. Όχι, σας παρακαλώ να ακολουθήσετε. Να τέλειωμε τώρα, για να βοηθήσω. Ένα λεπτό. Από στατιστικές στην Δανία, από ελαιμογεννήτριες σκοτώνται 20 πουλιά. Από κυνηγούς 1500, από αυτοκίνητα και σήματα της ΔΕΗ 2000. Τι θέλω να πω. Ευχαριστούμε. Να κάνω λίγο μια παρατήρηση. Μέσα στους όρους και στις προϋποθέσεις, η εταιρεία των περιβαλλοντολόγων, στην οποία αναθέθηκε το μετέθηκε το έργο της περιβαλλοντολογικής μελέτης, προτείνουν πρόγραμμα και αποκατάσταση και παρακολούθηση της ΖΕΠ και συγκεκριμένα μέτρα για να μπορέσει να ενισχυθεί πιθανόν κάποιος πληθυσμός πτηνών, τα οποία να ενδιαφέρουν τη συγκεκριμένη ΖΕΠ στα πλαίσια της χαμηλής επίπτωσης μέτριας, γιατί αυτές οι δύο περιπτώσεις υπάρχουν μέσα στη μελέτη, της χαμηλής ή της μέτριας επίπτωσης. Δεν έχει αφαιθεί στη τύχη του το πράγμα. Έγινε μια προσπάθεια να περιγραφούν δράσεις και προϋπολογισμός. Υπάρχει προϋπολογισμός, τον οποίο προτείνουμε από το συγκεκριμένο έργο, το οποίο φαντάζομαι θα τον υιοθετήσει και η ΕΙΠΕ, δεν έχει λόγο άλλωστε να το κάνει, για να χρηματοδοτηθεί τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια λειτουργίας ένα πρόγραμμα παρακολούθησης. Αυτό μπορεί να το ορίσει η ΕΙΠΕ και να πει ότι η συγκεκριμένη εταιρεία με τους ορνηθολόγους και τους περιβαλλοντολόγους μπορούμε να κάνουμε μια επέκταση προγράμματος και τα πρώτα χρόνια λειτουργίας με αυτόν τον προϋπολογισμό να υλοποιηθεί μια τέτοια δράση. Γιατί ξέρετε πολύ απλά, αυτό το οποίο είπα και πριν και στον κύριο Καραμπατζιά, η Ελλάδα καταδικάστηκε για πλημελή διαχείριση και έλεγχο των ειδικών ζωνών. Δηλαδή, ορίζουμε τη ΖΕΠ, λέμε είναι από εκεί μέχρι εκεί και μετά την αφήνουμε στο έλεγχο του Θεού. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν υπόλοιποι. Το έργο κάνει μια τίμια, κατά την άποψή μου, μπορεί κάποιον άλλο άποψη να μην είναι τίμια, αλλά κάνει τέλος πάντων μια προσπάθεια από τη στιγμή που θα γίνει η επέμβαση στη συγκεκριμένη ΖΕΠ να υπάρξουν και κάποια ωφέλη από τη λειτουργία του έργου. Εγώ, πριν ένα χρόνο, μαλώνουμε εδώ για το αιωλικό πάρκο.
ομάδες και κάνουν και ερωτήσεις σαν τα σχολιά σκορτών, δεν κάνουν τα σκορτών. Ας το προβληματίσατε εσείς. Τότε σύντρατο τώρα πιο πολύ ενδιαφέρον να δείξετε. Γιατί διαφορετικός ο χώρος εδώ πάνω, διαφορετικός εκεί. Εφόσον δεν τους ξέρατε, να τους μάθετε και μετά να πάρετε απόφαση. Όσο πρέπει να γίνεται πιο σοφός. Το ανέφερα εξάλλου στην εισαγωγή. Συζητήσαμε τόσο πολύ αυτό το θέμα που σίγουρα γίναμε σοφότεροι, κύριε Συριγίου, μάλλον δεν ακούτε τις εισαγωγές ή τις συζητήσεις των συνάδελφων. Ο κύριος, να ξεκινήσουμε τις τοποθετήσεις. Ο κύριος Ζευκλής, ο κύριος Λαμπρόπουλος. Ο κύριος Καραβατσιάς. Ο κύριος Περπερής. Υπάρχει άλλος συνάδελφος που δεν αποδεικνύει. Μην δείτε στο λόγο μετά, δεν θα σας τον δώσω. Κανένας. Λοιπόν, ο κύριος Ζευκλής. Καταρχήν, να καλωσορίζω και εγώ την εταιρεία και τον κύριο να τον ευχαριστήσω από το σώμα για τις απαντήσεις που έδεσε σε όλες τις ερωτήσεις που έγιναν, μάλιστα αναλυτικότητες. Να συγχαρώ τους αδέρφους της συμπολίτητας που θυμήθηκαν τουλάχιστον αυτή τη φορά να ρωτήσουν, γιατί όπως μου το πήρε και το στόμα ο κ. Συριγίου, πέτυχαν το μόνο που είπαν σε αυτή την αίθουσα ήταν ένα ξερό ναι και δεν είχαν καμία ερώτηση. Κύριε Ζευκλή, οφείλω να απαντήσω. Δεν θα απαντήσω. Οφείλω να απαντήσω σας παρακαλώ από την Προεδρία εδώ σε αυτόν τον χώρο. Είχαν έρθει και μελέτες από κλιματολογικές. Είχαν έρθει μελέτες μέχρι και από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο Τμήμα Κλιματολογίας. Σας παρακαλώ λοιπόν. Κύριε Δημήτρη, έχω σας κάνω μια παρατήρηση. Αργείτε πολύ. Αργείτε πολύ γιατί η αίτηση της Ρόδας ήρθε εδώ και συζητήθηκε σε τρεις μέρες. Και τι ας έκανε αυτό. Κάτι φταίει. Το μήνυμα. Αργείτε πολύ, γιατί η δικιά σας αίτηση πήγε για γνωμοδότηση στο τοπικό. Ενώ εκεί ξεχάσαμε και τη διαδικασία. Δεν την είχαμε στείλει καν. Ούτε ακόμα πήγε για γνωμοδότηση. Αργείτε πολύ, γιατί πέρασαν οι εθνικές εκλογές. Γιατί ο κύριος Παπακοσταντίνου, Παρασκευή ημέρα, τρεις μέρες πρωτού γίνουν οι εκλογές, έβαλε και την τελική υπογραφή, φεύγοντας από το Υπουργείο. Δεν χρειάζεται να με απαντήσετε, κύριε Μουλιανίδη. Αυτά είναι ρητορικά. Λοιπόν, αρχίτε, αλλά επειδή, όπως είπα προηγουμένως, πρέπει να επενδυνήσω τους κλεβασμούς όλοι στα μούτρα σας. Λοιπόν, όχι, δεν γελάσαμε ποτέ με τις τοποθετήσεις σας. Νιώθω την ανάγκη να υπενθυμίσω τη θέση του συνδυασμού μας για το τώρα που περνάει ο χρόνος και πέσαν τα... κατευνάζονται και τα πνεύματα. Γιατί φωνάξαμε εμείς για τον Κούρινο και ποια η τεράστια διαφορά. Είστε εκτός θέματος. Είστε εκτός θέματος, κύριε Ζευκλή. Δεν συζητάμε τον Κούρινο. Συζητάμε τα μέλια. Η μέλια. Όπως θα μας πείσουμε. Κύριε Δήμαρχος αναφέρθηκε στον Κούρινο. Ο κύριος Σταμπούλου αναφέρθηκε. Δεν τους διακόψατε. Πάτε να μιλάω. Ούτε παθαίνεις, συμβάει, ξέρω εγώ, συμβάει τέλος πάντων. Λοιπόν, η διαφορά είναι ότι εκεί ήταν δημοτική έκταση με τίτλους. Εδώ είναι δημόσια. Απεμβολήσαν οι κύριοι αυτοί εδώ που διοικούν και χακανίζουν τα δικαιώματα στην ιδιοκτησία μας, βάσει της οποίας θα ζητούσαμε ανταποδοτικά ως ιδιοκτήτες γης και όχι το ότι είναι στην περιφέρειά μας. Τότε
πάρει δημοτικό συμβούλιο και πλειοψηφία την αποδεδειγμένα μαϊμού περιβαλλοντική μελέτη. Γιατί ένα έργο ολόκληρο κόπηκε επίτηδες στα δύο, Μπούρινος Α, Μπούρινος Β, γιατί αν κάναμε μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική μελέτη, απλώς δεν θα περνούσε για να είναι νόμιμη όπως είναι η δική σας. Τεράστια διαφορά. Τεράστιο το μέρος που γίνεται αυτή η δράση. Δυστυχώς, κάποιοι αγγελικού δύο χρόνια ακόμα δεν αντιλήφθηκαν τις διαφορές. Μιλάνε ακόμα για ανάπτυξη και κουραφέξιμο. Και αν υπήρχε, γιατί εγώ προσωπικά δεν μίλησα ποτέ ούτε για τα πουλιά που λέει ο κ. Κατσικάς, μίλησα πάντα για την απεμπόνιση των δικαιωμάτων. Αλλά και εξέφρασα τότε τον προβληματισμό μου για τα 40 χιλιόμετρα δρόμου που γινόταν σε μια περιοχή ευαίσθητη για εμάς που γνωρίζουμε και πάρα πολύ πλησίων στο και μέσα ένα κομμάτι της, στον σκληρό πυρήνα της στρατού. Όσοι ενδιαφέρονται, ας τα αναλύσουν και στα δούμε. Εγώ δεν έχω να πω πολλά για αυτό. Ήμασταν και θα είμαστε υπέρ της αιωλικής ενέργειας όταν αυτή εφαρμόζεται όπως πρέπει να εφαρμόζεται με τις διαδικασίες τις επίπονες που εσείς περιγράψατε και ποτέ δεν ήμασταν κατά. Κάποιοι όμως θέλησαν να παραφράσουν τη θέση μας αυτή και συνεχίζουν και θα συνεχίσουν και δεν μας ενδιαφέρει τα λόγια τους πια. Ας κοιτάξουν όπως μας υποσχέθηκαν ότι σε δεύτερη φάση θα δούμε τι θα γίνει με την ιδιοκτησία μας, σε δεύτερη φάση την οποία σύμφωνα με αυτά που είπατε δεν υπάρχει καμία δεύτερη φάση να δούμε τι θα κάνουμε με την ιδιοκτησία του Δήμου Βοήλα. Τώρα, κάπου, ποτέ. Εγώ συμφωνώ απόλυτα για το έργο αυτό να γίνει, είναι η θέση μου εξ αρχής. Και να πω, επειδή υπέθεσε το θέμα για τα πολιτικά, εάν ήταν μια άλλη εταιρεία, ενός άλλου ιδιοκτήτη, θα το έφτα θέμα που στόχησε ο κ. Κουμπέρης. Επειδή όμως η οικογένεια αυτή έχει προκαταβάλει ανταπολιτικά σε αυτόν τον τόπο και εδώ είναι το σημείο που πρέπει να τα γνωρίσουμε και όχι στις ευχαριστίες κάτι τόσο ευχαριστούμε ζώστε τόσο. Τώρα οφείλουμε να πούμε ότι αυτή η οικογένεια προκαταβολικά, καταπολής, έχει ευεργετήσει αυτό το Δήμο. Πώς θα το κάνουμε. Και χθες και προχθές και πέρυσι και από το 20 χρόνια και από το 30. Γι' αυτό θα παρακαλούσα τον κύριο Μπερμπερή, που ξέρω πώς μιλάει, ακόμα και αυτή την απορρόπηση που έκανε, αν θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, να την αποσύρει. Προς αναγνώριση της προσφοράς σε αυτόν τον ανθρώπο. Και τίποτα άλλο. Αυτά έκανα από εγώ, αν χρειαστεί θα επανέλθω. Ο κύριος Λαμπρόπουλος. Καλησπέρα και από μένα. Θα πραγματικά θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Αναστασίου, ο οποίος πραγματικά εδώ δεν δέχτηκε και θόρυσε το πρώτο ερωτήσεων. Έγινε, μας κατατόπισε πραγματικά τι γίνεται με τα ελληνικά πάρκα, πού βρισκόμαστε, πώς παίρνουμε την αντιοδότηση και όλα. Και γι' αυτό πραγματικά τον ευχαριστούμε και πάλι. Τώρα, εδώ έχουμε να συζητάμε και είναι μια μεγάλη διαφορά μεταξύ τα ελληνικά πάρκα, το οποίο είναι το Μπούρνο και εδώ. Εδώ έχουμε ένα ξεροβούνι, το οποίο δεν έχει τίποτε, που να περνάει ένα τρισαϊτός και περίπου και δεν περνάει τίποτε άλλο από πάνω. Οπότε, με την εγκατάσταση αυτών των ανεμογεννητηρών, δεν νομίζουμε να έχουμε τόσες περιπτώσεις περιβαλλοντικές. Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να είμαστε όλοι σύμφωνοι, διότι σε αυτή την περιοχή πραγματικά
Θέλω να πω μόνο πάλι μια κουβέντα ότι αυτοί που είναι πίσω από αυτή την εταιρεία είναι δύο συμπατριώτες μας οι οποίες είναι ευεργέτες του Δήμου Βορείου, γιατί να μην πω για όλη την Ελλάδα, διότι το Παπαγιωργείο του Νοσοκομείου είναι για όλη την Βόρεια Ελλάδα. Οπότε και πάλι αυτοί θα μπορεί όχι μόνο με το 3%, αλλά στο τέλος πρέπει να τα δώσουν και όλα για τη Σάτσα, για τον Βόρειο, για την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Καραβάσιας. Αγαπητοί συνάδελφοι, η παράταξη η οποία εκπροσωπώ, είτε ο επιχειρηματίας που απευθύνεται στην περιοχή είναι ο Ρόκας, είτε είναι η Motor Oil, είτε είναι το πιο μεγάλο βιομηχανικό και οικονομικό σύμπλεγμα στην Ευρώπη και στον κόσμο, είτε είναι η συγκεκριμένη εταιρεία, έχει τις ίδιες θέσεις, τις ίδιες απόψεις, 365 μέρες το χρόνο. Στην τοποθέτησή μου αρχικά, με τις ερωτήσεις που έκανα στον εκπρόσωπο της εταιρείας, τον κύριο Αναστασίου, φάνηκε ότι πρόκειται για μια αξιόλογη περιοχή, μια περιοχή που έχει απόλυτη ορατότητα από τη Σιάτιστα και επειδή υπόθηκε περί του της ορνηθοπανίδας των ανεμογεννητριών που θα υψώνονται στην περιοχή σε σχέση με τον Πούρινο, θέλω να πω ότι η ίδια η μελέτη που είναι κατατεθειμένη από την εταιρεία η ορνηθολογική αναφέρεται και λέει όσον αφορά την ορνηθοπανίδα, επειδή έβαλαν και άλλοι συνάδελφοι εδώ τέτοιο ζήτημα, συνοπτικά με βάση και την πρόσφατη αξιολόγηση στο πλαίσιο της επαναξιολόγησης της περιοχής και της ένταξής της στο δίκτυο Natura 2000 ως ΖΕΠ Μπουδάκης 2005, η ευρύτερη περιοχή είναι ιδιαίτερα σημαντική για δύο είδη τα οποία αποτελούν και τα είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ. Βασιλαϊτός λοιπόν υπάρχει και στον Πούρινο, υπάρχει και στην περιοχή, όπως και ο Χρυσογέρακος. Για επιπλέον τρία είδη οριοθέτησης, Χρυσαϊτός, Φιδαϊτός και Μαυροπελαργός. Η περιοχή είναι αξιόλογη, 1% του ελληνικού πληθυσμού. Για όσους έχουν αμφιβολίες επί του θέματος, ορθώς η πολιτεία χαρακτήρισε ΖΕΠ την συγκεκριμένη περιοχή. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά και τα στοιχεία που υπάρχουν και διαβάστηκαν εδώ, πράγματι προσκρούν πουλιά στις ανεμογεννήτριες, πολύ περισσότερο που αυτά τα είδη προς εξαφάνιση υπάρχουν και στην περιοχή. Για να μην έχουμε, και αυτό είναι αποδεδειγμένο, υπάρχουν στοιχεία κλπ. Κλπ. Κανένας δεν μίλησε για πυρηνική ενέργεια. Να ξέρουμε και τι λέμε τώρα, έτσι. Να ξέρουμε και τι λέμε. Κανένας δεν μίλησε για τέτοια πράγματα. Όταν αναφερόμασταν... Λοιπόν, ακούστε. Κανένας. Ότι παραβιάζεται το μικροκλίμα, υπάρχουν επιστημονικές απόψεις, οι οποίες, όπως πολύ καλά γνωρίζει η κυρία Δήμαρχος, επειδή είναι και νομικός, μεταξύ δύο νομικών υπάρχουν τρεις επιστημονικές και νομικές απόψεις, έτσι και μεταξύ των επιστημόνων του ίδιου χώρου υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Και για το μικροκλίμα. Τελεία και παύλα. Πάμε στην ουσία της υπόθεσης. Στην ουσία της υπόθεσης. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο. 39 MW, 17 ανεμογεννήτριες, οι οποίες θα φαίνονται από τη Σιάτιστα. Ανεξαρτήτως του οικονομικού ύψους του έργου, όπως είπε ο εκπρόσωπος της εταιρείας, 43 εκατομμύρια ευρώ είναι ο προϋπολογισμός του έργου. Ανεξαρτήτως λέω από αυτό, και ότι και τα συνοδά έργα, γιατί η εταιρεία κατέθεσε εδώ πέρα σχετικά με τα έργα, ότι θα γίνουν νέες διανοίξεις δρόμων, έχουμε τα στοιχεία εδώ, τα είπε και ο κύριος Αναστασίου, έτσι, πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Βελτίωση της υφιστάμενης, νέα διάλυση 2,2 και εσωτερική 4,6. Συν τα έργα για να πάμε στον υποσταθμό. Έτσι δεν είναι, κύριε Αναστασίου. Για να πάμε στον υποσταθμό, ο οποίος είπατε ότι θα γίνει κοντά στο ποτάμι. Κατσέλη. Άρα λοιπόν, θα έχουμε παραβιάσεις και αλλίωση του τοπίου κλπ. Περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις θα έχουμε.
Έρχομαι τώρα στο θέμα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Λείπει από εδώ, λείπουν από εδώ οι απόψεις επί της εγκατάστασης λειτουργίας του έργου αιωλικός σταθμός παραγωγής 39 ισχύει ως 39 ΜΒ της συγκεκριμένης εταιρείας, οι απόψεις της αρμόδιας διεύθυνσης περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού του τμήματος περιβάλλοντος της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Και εμείς, εγώ ήθελα να ακούσω τις απόψεις, ειλικρινά σας λέω. Ήθελα να ακούσω τις απόψεις των επιστημόνων της περιφέρειας, των αρμόδιων κρατικών αρχών. Δεν τις έχουμε εδώ πέρα. Λέγαμε πριν με τον πρόεδρο, δεν είναι υποχρεωμένος ο διευθυντής ο κύριος Αλβανός εδώ να μας τη στείλει. Με μεγάλο ενδιαφέρον θα τις παρακολουθήσω στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου όταν θα κληθεί να γνωμοδοτήσει. Όμως, εδώ έχει ευθύνη το Προεδρείο, έπρεπε να τις έχουμε κι εμείς εδώ. Εγώ δεν ακούμε στις απόψεις της εταιρείας, η οποία παρουσιάζει εδώ, κανένας δεν αμφισβητεί το έργο του Παπαγεωργίου, κανένας δεν αμφισβητεί τις δωρεές κλπ. Υπάρχουν όμως και άλλες απόψεις. Επί του θέματος, προσωπικά επιτρέψτε μου να έχω άλλη άποψη. Και οι ευεργεσίες και η προσφορά των επιχειρηματιών, των μεγαλεμπόρων, που κυνηγώντας το κέρδος, δεν έχουν κανένα ηθικό δισταγμό να απολύσουν, να μην ασφαλίζουν, να πληρώνουν με τα κατώτερα όρια, να μεταφέρουν επιχειρήσεις αξιοποιώντας προγράμματα, αφήνοντας δεκάδες, εκατοντάδες εργαζόμενους άνθρωπους. Έχουμε διαφορετική άποψη από κάποιους εδώ πέρα. Διαφορετική, μα διαφορετική άποψη περί ευεργεσιών. Γενικά μιλάω, συνάδελφε, γενικότατα μιλάω και ονοώνω ήτο. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω, ξέρω πάρα πολύ καλά ποιος είμαι και ξέρω πάρα πολύ καλά σε ποιους απευθύνομαι. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, επιτρέψτε μου λοιπόν να πω εγώ, γι' αυτό είπα ότι 365 μέρες το χρόνο έχουμε σταθερή θέση και απέναντι στην κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων και του μεγάλου κεφαλαίου, η οποία είναι ξεδιάντροπη τώρα και η οποία πραγματικά προσπαθεί μειώνοντας το κόστος της εργατικής δύναμης να αποκομίσει ακόμα περισσότερο κέρδος και να είναι ακόμα πιο συγκεκριμένος από το φέρετε. Έχουμε την άποψη, και αυτή η άποψή μας ήταν σταθερή και στην περίπτωση της ρόκας ΑΕ, ότι η αιωλική ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό, το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, ο ήλιος είναι κοινωνικό αγαθό και δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να εκχωρείται σε ιδιώτες για επιχειρηματική δράση και κερδοφορία. Ως κοινωνικό αγαθό λοιπόν, μόνο ένας φορέας δημόσιος, ένας φορέας που θα ανήκει στο λαό, μόνο αυτός είναι ικανός να τον διαχειριστεί σε όφελος του λαού. Με την έννοια αυτή, είτε το έχει η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού σε αυτήν την κυβέρνηση, σε αυτό το σύστημα που ζούμε, είτε έχει είτε το έχει ένας ιδιώτης, τι ωφελείται ο λαός αφού σκοπός τους είναι το κέρδος. Αυτό να καταλάβει ο λαός. Ότι η παράταξη δικιά μας λέει ότι δεν πρέπει να παραχωρούνται αυτά τα κοινωνικά αγαθά στους ιδιώτες. Και ότι πρέπει να είναι λαϊκή περιουσία. Μόνο τότε θα κερδίζει. Και δεν πρέπει να κερδοσκοπεί κανένας σε αυτό. Μόνο τότε θα έχει φθηνό ρεύμα. Μόνο τότε θα υπάρχει σεβασμός στο περιβάλλον. Στη χλωρίδα, στην πανίδα. Σε όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν, ούτε το δημόσιο έτσι όπως λειτουργεί σήμερα εξασφαλίζει φθηνό ρεύμα στο λαό, ούτε σέβεται το περιβάλλον, γι' αυτό και είχαμε αυτές τις εσχρές καταστάσεις με το λιγνίτι και στη ΔΕΗ, αλλά ούτε όμως και η ασύντοτη δράση των μεγαλοεπιχειρηματιών στον τομέα αυτό εξασφαλίζει φθηνό ρεύμα, φθηνή ενέργεια, καθαρό περιβάλλον για τους πολίτες που είναι και το επίμαχο θέμα. Με αυτή την έννοια λοιπόν, αυτό που περιέγραψα πριν, αυτό πιστεύει η λαϊκή συσπήρωση. Είμαι αντίθετος. Και γνωμοδοτώ αρνητικά, κάτω από αυτές τις θέσεις που περιέγραψα πριν, ότι αυτό το κοινωνικό αγαθό, οι ίδιες μορφές ενέργειας, μόνο όταν είναι λαϊκή περιουσία, τότε θα είναι σε όφελος του λαού.
Το ότι οι επιχειρηματίες είναι ντόπιοι δεν εξασφαλίζει φθηνή ενέργεια, φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα, σεβασμό του περιβάλλοντος. Αυτή είναι η θέση μας. Τώρα, όλα τα άλλα, όσα ακούστηκαν εδώ πέρα, πραγματικά με σεβασμό στις απόψεις όλων των συναδέλφων, όμως, ας βγάλει και ο κόσμος τα συμπεράσματα και για τη δική σας στάση απέναντι στον Πούλινο, με τις ταχύτατες διαδικασίες που προχωρήσατε στην έγκριση, αλλά και των άλλων συναδέλφων, των άλλων παρατάξεων εδώ πέρα, με τη θέση ας βγάλει τα συμπεράσματα. Πάντως, η αισθητική του λαού της Σιάτιστας προσβάλλεται με την ορατότητα, με την άμεση πρόσβαση που θα έχουν. Εγώ δεν θέλω να ξυπνάω το πρωί, ούτε να δεσμεύσω τα παιδιά μου και τα παιδιά όλων των Σιατιστινών να βλέπουν ένα βουνό καθαρό και έτσι όπως τόπωσε η φύση και να βλέπουν αύριο 17 θηρία απέναντι τα οποία θα είναι, όπως περιέγραψε ο εκπρόσωπος της εταιρείας, κατά 80-70% σε ορατότητα. Και είναι ένα ζήτημα και για το λαό της Σιάτιστας να βγάλει τα συμπεράσματά του. Ακούστε να δείτε. Το μεγαλύτερο αιωλικό δυναμικό, έτσι όπως λένε οι επιστήμονες, ο κύριος Αναστασίου δεν τον αμφισβητώ, πράγματι ως επιστήμον ενημέρως έκανε πολύ καλά τη δουλειά του, να πάνε οι εταιρείες να κάνουν πλατφόρμες στη θάλασσα, να πληρώσουν το υψηλό κόστος εκεί και να παράγουν αιωλική ενέργεια. Χωρίς να παραβιάζουν και να μην παραβιάζουν το περιβάλλον, την αισθητική, με τις διανοίξεις δρόμων, με τις καταστροφές που προκαλούν. Γιατί λοιπόν δεν πάνε εκεί? Άρα λοιπόν ποιο είναι? Το χαμηλό κόστος. Συν του ότι τα δεδομένα σε επίπεδο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο, δηλαδή ένας από τους λόγους που δεν προχώρησαν τα αιωλικά πάρκα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, ξέρετε ποιος είναι? Οι χαμηλές επιδοτήσεις που δίνει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πράσινη ενέργεια. Ήταν μεγαλύτερα τα ποσοστά. Δεν συμφέρει τις εταιρείες. Άλλαξε το καθεστώς. Και σκέφτονται κι αυτοί αν πράγματι είναι κερδοφόρα η επιχειρηματική δραστηριότητα αυτή. Με αυτή την έννοια λοιπόν, αναζητώντας το κέρδος, ο λαός δεν έχει να ωφεληθεί τίποτα από αυτή τη διαδικασία. Πολύ περισσότερο τονίστηκε και από άλλους συναδέλφους εδώ ότι από καμιά λειτουργία αιωλικών σταθμών δεν έχουν δοθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι τώρα τα ανταποδοτικά που προβλέπεται. Είτε είναι 4, είτε είναι 3, είτε είναι 13%. Και τα παραμύθια αυτά περί της περιοχής που πήρατε να δείτε τότε, πώς το λέγανε, της Ανάβρας, ας πάνε να ρωτήσουν τους κατοίκους εκεί, αν πήραν μια γραφή μέχρι τώρα ένα ευρώ ανταποδοτικά. Δεν πήραν, συνάδελφε. Δεν πήραν, συνάδελφε. Δεν πήραν. Και δεν πήραν από πουθενά μέχρι τώρα. Εντάξει, τα ανταποδοτικά. Μα του Δήμου, αυτό λέω. Οι Δήμοι δεν πήραν. Αυτό είπα. Ένα μέρος παίρνει ο Δήμος, ένα μέρος μειώνεται από το κόστος των λογαριασμών. Νομίζω η τοποθέτησή μου ήταν ξεκάθαρη. Γνωμοδοτώ, η άποψή μου είναι αρνητική. Με αυτή την έννοια δεν έχει καμιά προσωπική διάσταση. Έχουμε διαφορετική άποψη, με όλο το σεβασμό στα πρόσωπα, αλλά η άποψη είναι άποψη, πρέπει να καταγραφεί και πρέπει με παρουσία και θάρρος να λέει. Κύριος Περπερίς. Πρώτον, από την πλευρά μου, έχω να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα. Το ρητό που λέμε στο χωριό μας, ότι παίρνει το παίρνει στον μπαστό. Τα άλλα όλα με τις υπηρεσίες και το πόσα έδωσε στην πόλη ήταν το ρίτο, τους ευχαριστούμε. Αλλά εδώ πρόκειται περί καθαρά επιχειρηματικής δράσης. Είναι μια μεγάλη επιχειρηματική δράση, η οποία έχει σκοπό και μόνο το κέρδος. Πιστεύω ότι το ίδιο μοντέλο και η ίδια πολιτική που πρέπει να υπάρχει στο Ρόκα ή στην Άγκυρα
να αναφερθούμε λίγο στις συνθήκες που βιώσαμε, τις συνθήκες μέσα στις οποίες πάρθηκαν αποφάσεις σε προηγούμενα δημοτικά συμβούλια για συγκεκριμένα θέματα. Κύριε Αναστασίου, εάν ήσασταν παρόν πράγματι σε προηγούμενες δημοτικές συνεδριάσεις ή τις έχετε παρακολουθήσει, θα είχατε βιώσει ένα κλίμα πάρα πάρα πολύ διαφορετικό. Τόσο διαφορετικό που θα αναρωτιόσασταν για πολλά πράγματα και για την επιστημονικότητα των όσων ακουγόταν εδώ, μια και σε προηγούμενα δημοτικά συμβούλια ακούστηκαν για επίδραση στην χλωρίδα, στην πανίδα, για επίδραση στις κλιματολογικές συνθήκες, για ραδιενέργεια. Λοιπόν, σε προηγούμενα δημοτικά συμβούλια, λοιπόν, πριν ένα χρόνο, όταν σε αυτή την αίθουσα ασχοληθήκαμε με παρόμοια θέματα, οι αποφάσεις ή, καλύτερα, το Δημοτικό Συμβούλιο γινόταν κάτω από μια φοβερή πίεση. Αρκεί να σας αναφερθούμε λίγο, να θυμηθούμε ότι, σας παρακαλώ, ότι απειληθήκαμε, γιατί κάποιοι αναφέρθηκαν, σας παρακαλώ. Απειληθήκαμε μέχρι και με εκφράσεις του τύπου θα χυθεί αίμα, για όσους δεν τα θυμάται. Η προσωπική μου άποψη τώρα εξακολουθεί να είναι σταθερή και αμετάκλητη, όπως και σε όλα τα θέματα παρόμοια τα οποία έχουμε φέρει μέσα σε αυτόν τον χώρο που έχουν σχέση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εξάλλου, εάν ήταν διαφορετική, θα ήμουν ανακόλουθος απέναντι σε αυτά τα οποία διδάσκω, το έχω πει και τότε, στα παιδιά στους μαθητές μου. Θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση τα ωφέλη τα οποία προκύπτουν από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι απεριορίστως περισσότερα από τις επιπτώσεις. Εμείς εδώ ιδιαίτερα, στο χώρο που ζούμε, που είμαστε μία ανάσα από τα φουγάρα των εργοστασίων που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια στην διπλανή μας περιοχή, στην Κοζάνη, από φουγάρα από τα οποία καθημερινά βγαίνει διοξίδιο του άνθρακα, μονοξίδιο του άνθρακα, οξίδια του θείου, με επιπτώσεις τόσο στην όξινη βροχή, με επιπτώσεις στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, με επιπτώσεις στην υγεία μας, έπρεπε να ήμασταν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι και να είναι μέλημά μας και να υποστηρίζουμε οποιαδήποτε μορφή ανανεώσιμη πηγής ενέργειας πάει να δημιουργηθεί στον τόπο. Δημιουργείται όμως ένα ερώτημα και δεν μπορώ να το αναφέρω, να μην δεν το αναφέρω. Αλήθεια, το να υπάρχει, να έχει κάποιος, να έχουμε και να παραμένουμε σταθεροί στις απόψεις μας απέναντι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε λιγότερο την προσφορά του κυρίου Παπαγεωργίου, γιατί κάτι τέτοιο θέλησαν να περάσουν οι συνάδελφοί μας από την αντιπολίτευση. Σαφώς και όχι. Σημαίνει μάλλον το αντίθετο, ότι να αναγνωρίζουμε περισσότερο. Σαφώς και η Δημοτική Αρχή, ή να μιλήσω προσωπικά, αναγνωρίζουμε την προσφορά του συγκεκριμένου ανθρώπου τόσο στη Σιάτιστα όσο και στην ευρύτερη περιοχή, με τις επενδύσεις του, αλλά και με τα έργα τα οποία, τεχνοφιλή έργα τα οποία έχει προσφέρει, όχι μόνο στην περιοχή εδώ, αλλά ευρύτερα στην Βόρεια Ελλάδα, με τα έργα του στη Θεσσαλονίκη, με το νοσοκομείο Παπαγεωργίου κτλ. Έτσι λοιπόν, ας μην προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τέτοιες μορφές κλίμα. Σαφώς και η αναγνώριση στο πρόσωπό του δεν είναι μόνο σε επίπεδο αναφοράς όπως αναφέρθηκε, αλλά είναι ουσιαστική ουσιαστικότητα. Κλείνοντας λοιπόν, θα επαναλάβω άλλη μια φορά ότι η προσωπική μου άποψη είναι θετική, θετικότατη, όπως και σε οποιοδήποτε άλλο παρόμοιο
και είναι θετική, γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει αυτή η αναλογία παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και λιγνίτη θα πρέπει να αυξηθεί και να φτάσουμε σε επίπεδα που θα μειώσει πάρα πολύ την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το λιγνίτη με τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η παραγωγή αυτή στο περιβάλλον, δηλαδή η παραγωγή από λιγνίτη. Έτσι λοιπόν η πρότασή μου σαν πρόεδρος και αυτό θα ψηφίσω είναι υπέρ βέβαια της δημιουργίας υπέρ των περιβαλλοντικών όρων για το ειρηνικό πάρκο στα Βέλια η Δήμα του Σεκτολόγου. Κύριε Αναστασίδη, και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω γιατί η πληθώρα των ερωτήσεων που έγιναν έγιναν απλώς και με την επιστημονική σας κατάρτιση να καταληφθούν οι θέσεις μας και σε προηγούμενα αερολικά πάρκα. Εκείνο όμως που δεν μπορώ να μην το πω είναι ότι πριν από λίγες μέρες, την Παρασκευή συγκεκριμένα, ημέρα του Αγίου Δημητρίου, ο Πατριάρχης, όπως και ο δεσπότης μας εδώ στη Σανίου και στις Επίσης, κύριος Πάτρος, διάπευσαν τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου για το πλούσιο έργο το οποίο έχει επιδείξει το φιλανθρωπικό και όχι μόνο προς τη Σιάτιστα, όχι μόνο στην Ελλάδα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στο εξωτερικό με την ανέγερση του ναού και όχι μόνο του Αγίου Γεωργίου στην Φραγκφούρτη. Είναι όμως, και τον ευχαριστούμε ακόμη μία φορά και εμείς σαν Δημοτική Αρχή, αλλά δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση σε συνάρτηση με το αιωλικό πάρκο. Δηλαδή, αν πιστεύαμε σαν Δημοτική Αρχή, γιατί θέλουμε να μην είμαστε ανακόλουθοι, αλλά να μας χαρακτηρίζει η ειλικρίνεια προς τον Δημότη, η διαφάνεια και όπως έχουμε πει και προεκλογικά και το τηρούμε σε συνέχεια αυτό το ακριβώς το σημείο, η χρηστή διοίκηση. Επομένως, δεν μπορούμε να παραπληροφορούμε τους Δημότες όταν η θέση μας μετά από ενημέρωση ενδεδεχή ήταν ότι δεν υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως υπάρχουν που είναι πολύ περισσότερες από τον λιγνίτη και την κάψη αυτού. Το ιδιοκτησιακό του Δήμου εδώ για την Βέλια, στην περιοχή Βέλια, είναι δημόσιο. Στην περιοχή στο Μπούρινο ήταν δημοτικό. Άρα εκεί για να συναρτούμε, για να ξέρουμε τι λέμε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, ξέρουμε ότι αυτό το οποίο διεκδικείται είναι 3%. Ακούστηκαν βήθειες τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο που έλεγαν ότι έπρεπε να το κατασκευάσει ο Δήμος, ότι απεμβολεί δικά του δικαιώματα περιουσιακά και δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο. Απλώς όταν είναι δημοτική έκταση, εκεί όταν παραχωρείται πλέον η έκταση και δεν εκφράζεις, γιατί είμαι νομικός στο επάγγελμα, δεν εκφράζεις μόνο γνώμη επί των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε αυτή την περίπτωση τότε ζητάς μίσθωμα, ζητάς περισσότερα ανταποδετικά, έτσι είναι κύριε Αναστασίου ή όχι. Ακριβώς τότε μπαίνουμε σε άλλη διαδικασία, σε άλλες διαπραγματεύσεις, αυτό το λέγαμε, το τονίζαμε και είμαστε ακόμα, ακολουθούμε την αρχική μας θέση σε οποιαδήποτε ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, γιατί ξέρουμε και το νομικό πλαίσιο, ξέρουμε και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ότι είναι ελάχιστες σε σχέση με τα ανταποδοτικά ωφέλη που έχει μία περιοχή. Και επειδή ο Δήμος Βοΐου, και όχι μόνο ο Δήμος Βοΐου, όλη η Ελλάδα, έχει ανάγκη από θέσεις εργασίας, έχει από 180.000 ευρώ, που είναι δύσκολα να τα βρούμε για να χρηματοδοτούμε δράσεις που θέλουμε στο Δήμο, θεωρούμε ότι ακόμη μία φορά, είπα ότι δεν είναι σε συνάρτηση με το φιλανθρωπικό έργο του κυρίου Παπαγεωργίου, αλλά μιλάμε ότι είναι πρωτοπόροι σε μία αναπτυξιακή για την περιοχή δράση και φυσικά τη χαιρετίζουμε θετικά, όπως χαιρετίσαμε οποιοδήποτε ολικό πάρκο στο Δήμο Βοΐου και λέμε φυσικά ναι, γιατί θεωρούμε ότι είναι επένδυση για την περιοχή μας, αποτελεί θέσεις εργασίας και έσοδα με σχεδόν μηδενικό κόστος περιβαλλοντολογικό για το Δήμο Βοΐου και για τα παιδιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Επί της ψηφοφορίας. Ναι, κύριε Βελιμάνη. Ένα μικρό λεπτό.
σχολικών, το θέμα 14, μεταβολές σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βουΐου. Ο κύριος Κατσικάς εκπαιδεύει. Να σας διαβάσω λίγο τώρα τα εισαγωγικά από το έλεγχο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μου λέει ότι με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης προχωρά στις προβλεπόμενες από την εκπαιδευτική νομοθεσία μεταβολές. Ιδρύσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις, προαγωγές, υποβεσμοί και μετατροπές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014. Οι διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στείλαν τις εισηγήσεις, θα τις διαβάσω. Θέλω να πάρουμε εμείς απόφαση για να τις ξαναστείλουμε πάλι πίσω και στη συνεχεία να εισηγηθούν στην κυρία Ζιγούρη. Ζιγούρη είναι προσταμένη. Κερδίζει το
εξάρτητο γυμνάσιο Λάτρας και οι ιδιακές τάξεις του Τσουτιλίου να γίνει δίκη του Τσουτιλίου. Εντάξει, είναι η επιθετική πρόταση για να χαίρομαι που ακόμα και αν γίνεται ένα λάθος, είμαστε στη θέση να το διορθώνουμε, έτσι. Πραγματικά χαίρομαι και συγχαίρω και τον κύριο Κατσικά στην προκειμένη περίπτωση. Για να μην λέτε ότι όλοι σας κάνουν την πολίτευση. Λοιπόν. Όχι. Λοιπόν. Εγώ στο ραδιόφωνο άκουσα ότι υπάρχει πρόταση της Επιτροπής Παιδείας και εδώ πέρα πρέπει να είμαστε ο λίγο προσεκτικοί.
πρόταση στα πλαίσια αυτό δεν είναι καινούριο φρούτο που είπε η κυρία πριν. Οι συγχωνεύσεις. Σκοπό έχουν αυτό που είπατε πριν εσείς. Εξοικονόμηση πόρων, μισθών, εγκαταστάσεων κλπ. Κλπ. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση ο Δήμος να συνηγορεί σε κλείσιμο σχολικό μονάδα. Είναι κλείσιμο μονάδας. Αν συνηγορούσαμε σε αυτό, γι' αυτό είπα πριν, είναι σωστή η άποψή σας για να πάμε να ζητήσουμε αναβάθμιση του καθεστώτος των ηλικιακών τάξεων και αυτόνομη λειτουργία του Λυκείου Τσοτηλίου. Είναι σωστό αυτό και σαν τακτική επιθετική. Άσχετα τι θα κάνει η Πρωτοβάθμια και στην προκειμένη περίπτωση η Πρωτοβάθμια. Και νομίζω και με πολιτική πίεση εννοώ, δηλαδή με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Γονέων και Κυβεμπόρων, του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών, σε καμία περίπτωση να μην περάσει η άποψη του προϊσταμένου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να κλείσει το σχολείο. Από εκεί και πέρα, άμα θέλουν να λύσουν το πρόβλημα των γονέων που υπόθηκε, ας φτιάξουν ολοήμερο σχολείο, το δεύτερο ή το πέμπτο. Ποιος μας εμποδίζει? Εμείς θα πάμε για αναβάθμιση, όχι στα πλαίσια αυτά που θέλουν αυτοί να κλείσουν και να συγκρώσουν τις σχολικές μας μονάδες. Εντάξει, αυτό. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, αν από το ληξιαρχείο γνωρίζετε πόσα παιδιά θα έχουμε το χρόνο την επόμενη? Όχι, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Μπορούσα να το έχουμε σαν στοιχείο, ας το πάρω αντιδήμαρχος, να το δούμε στην επιχειρηματολογία. Τώρα, μέσω του Δήμου και σύμφωνα με τις κινήσεις της συγκεκριμένης προβλοκοπίας... Γιατί έχω την ιδέα ότι έχουμε κινήσεις, οι οποίες δημιουργούν και μεγαλύτερο ρυθμό από τα 50 ετών. Αλλά είναι σαν ιδέα, αυτό δεν είναι μόνο που υπάρχει μια συγκεκριμένη στοιχεία. Από κάτω την εξαιρετία μπορώ να σας πω πώς θα είναι το χρόνο και πώς θα είναι το άλλο. Εγώ πραγματικά βρισκόμαστε ακόμα σε μια από αυτές τις περίεργες μανούβες που μας έχουν συνηθίσει εκεί στην εκπαίδευση, όπου γίνονται μεγάλες κινήσεις που έχουν ελάχιστα αποτελέσματα από τα επιστημικά αποτελέσματα που έχουν για περικοπή δαπανών. Δηλαδή, ακόμα μια φορά για μια περικοπή 50 ευρώ το μήνα ή ξέρω εγώ τέτοια γελία ποσά, γίνονται τέτοιες κινήσεις, οι οποίες όμως σε βάθος χρόνου μπορεί όχι φέτος, όχι την άλλη, την παράλληλη να έχουν πάρα πολύ σοβαρά αποτέλεσμα όσον αφορά το επίπεδο της εκπαίδευσης που προσφέρεται. Εγώ θα ήθελα, συμφωνώ με την τοποθέτηση του κ. Βετσικά, απόλυτα. Απλώς θα ήθελα από την κυρία Δήμαρχο, αυτή τη φορά την πρότασή μας να την παρακολουθήσουμε και να κάνουμε μια επίσκεψη. Εγώ θα ήθελα και πολύ να συμμετάσχω ακόμα μια φορά σε μια τέτοια επίσκεψη. Να ακούσουμε και από κοντά αυτούς τους ανθρώπους, αν μπορούν να μας πείσουν. Γιατί απέδειξε κάθε φορά που πήγαμε ότι άλλα λένε, άλλα πράττουν. Και είναι και αναπαντελεσματική στο τέλος, έτσι. Και ιδίως να εμείνουμε ως τακτική, ναι, μεν για το Λύκειο και για το Γυμνάσιο, για τα δύο κομμάτια αυτά. Που έχουμε πάρα πάρα πολύ δίκιο όσον αφορά τη σύνθεση των διαγωγείων, αλλά και την έκτη τάξη στο καλοκαίρι, η οποία ακόμα συνεχίζουμε να μπορούμε γιατί έχει μεταθέσει το σχολείο. Τι κερδίζουμε, ενώ γνωρίζουμε τι κάνουμε. Έτσι. Για αυτά τα δύο, νομίζω μία παράσταση, κύριε Δήμαρχε, αν θέλετε, παίρνετε και μαζί μας, μαζί σας. Στα γραφεία εκεί της εκπαίδευσης θα ήταν χρήσιμη αυτή την περίοδο. Τίποτα. Κύριε Λαμπρόντα. Εγώ θα ήθελα να πω δύο κουβέντες. Όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως είπε ο κ. Κατσικάς, πραγματικά το συγχαίρω, γιατί αυτή πρέπει να είναι η απόφαση σταθερή, να μην πούμε όχι υπάρχουν λιγότερα παιδιά, όχι δεν υπάρχουν παιδιά τώρα. Πρέπει να μείνουν τα σχολεία πώς έχει και το Λύκειο του Λύκειου να μην, αν δεν γίνει Λύκειο, τουλάχιστον να μείνει με ηλικιακές τάξεις. Ποτέ να μην κλείσει. Αυτό είναι νόμος απαράβατος. Γι' αυτό οι κυρίες Ζουγούρη πρέπει να είμαστε από πίσω, γιατί μέχρι που θα είναι αυτοί δεν ξέρουν τι θα μας κάνει. Ευτυχώς έφυγε η κυρία Ιωαννοπούλου. Όσο αυτό είναι το πρόβλημα. Όσο για πανεπιαγωγεία. Και εγώ είμαι σύμφωνος ότι πρέπει να μείνουν, να μην συμπληκούν τα παιδιά και να βάλουν και να μαζέψουν. Κάποτε εμείς όταν πηγαίνουμε στο σχολείο, θα σας πω, στο γυμνάσιο, εγώ ρωτάς, θα είμαστε και 80 παιδιά σε ένα τμήμα. Καταλαβαίνετε τώρα, να μαζέψουν τα παιδιά, να τα βάλουν τώρα και τους 5-30 παιδιά σε ένα δύο πώς θα είναι. Είναι ντροπή, ας πούμε, σε πολιτισμένη χώρα. Και εγώ είμαστε από πολιτισμένη χώρα. Αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα κάτι. Οπότε πρέπει να είμαστε όλοι ενήμεροι. Και κυριαρχικά πρέπει να κοιτάτε κάθε μέρα, μη έχει τίποτε κανένα που λέει σήμερα τα κλείνουμε όλα, χωρίς να έχουμε πάρει την απόφαση. Η απόφαση μας είναι αυτή, οπότε πρέπει να.
καλύτερη πρόταση, να μείνουμε στην καινούργια πρόταση, σε αυτή την πρόταση, να είναι ουσιαστική η διεκδίκηση και όχι τυπική. Από τη μεριά μας τουλάχιστον και πέρυσι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ίσα-ίσα έχουν ενισχυθεί τα επιχειρήματα και όποιος, ναι, και όποιος έρχεται δημοτικός σύμβουλος κάτω πρέπει να το βλέπει στα δύο σχολεία, το βλέπει, είναι σίγουρο. Έχουν ενισχυθεί αυτά τα επιχειρήματα, άρα δηλαδή να μην πάμε απλά τυπικά με πρόταση αναβάθμισης, να δώσουν όλα αυτά τα επιχειρήματα ότι υπάρχουν 50 νέες οικογένειες που στέλνουν παιδιά σε αυτό το σχολείο σε σχέση με το πώς ξεκίνησε όταν συμφωνεύτηκε και ο θελός είναι περισσότερα τα παιδιά τώρα, ξεκίνησε με 43, τώρα είναι σχεδόν 50, την οικονομική κρίση που έχει ήδη φέρει οι οικογένειες και όλα αυτά τα επιχειρήματα να είναι ουσιαστικά. Και φυσικά όπως είπαν κι άλλοι εδώ, αν χρειαστεί να είμαστε κι εμείς παρόντες εκεί. Ευχαριστώ. Είναι κάτι να συμπληρώσω τα θα μπορούσε να ζητήσει την βοήθεια όλων αυτών εδώ πέρα να ενισχύσει την επιχειρηματολογία. Μιχάλη, σε παρακαλώ. Ένα λεπτό. Έχει αφαίρεση ως σχολείο. Σημαίνει και κάτι άλλο. Ειδικά για το καλοκαίρι η πρόκληση. Πρώτα απ' όλα υποχρεωτικά θα πάει γυμναστή στο σχολείο. Έτσι δεν είναι. Αγγλικό. Το λόγο είναι δηλαδή αυτή η επιχειρηματολογία δεν μπορεί να συμφωνήσει. Έτσι είναι και η Μαρκού. Το ιστορικό θα αναφέρω μόνο. Λίγο ησυχία παρακαλώ, κύριος Μαρκούς, κύριε Μαρκούς. Κύριε Μαρκούς. Ορίστε. Κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε κάτι να βοηθήσω το σώμα εδώ, να βοηθήσω. Λίγο ησυχία. Στο φάκελο που έχετε μπροστά σας δεν υπάρχει εισήγηση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευση της μεταβλώσης σχολικών μονάδων. Δεν υπάρχει γιατί σήμερα έρθει στο Δήμο και Πρωτοπολίτη, υπάρχει αυτό το πρωτοκόλλο σήμερα, όλα αυτή την τελευταία στιγμή πλέον, έτσι, η εισήγησή του, συνεδρία στην Δημοτική Εκκλησία. Ειδοποιήσαμε την κυρία Άννα, την κυρία συνάδελφο, την κυρία Τύπα, που έβαλε ένα καινούριο ζήτημα στην κουβέντα, ότι το σχολείο αυτό η τάξη είναι μικρή και δεν μπορεί να αφορέσει όπω πέντε παιδιά. Πήγα να φυλάξω τον προϊστάμενο του διευθυντή τη εκπαίδευση που το βάζω τον κύριο Καπούρα για να δούμε τι γίνεται και πώ το τι. Εκείνος βέβαια λέει το δικαιολογείο ότι θα λειτουργεί ως τριθέσιο όπως λειτουργεί και τώρα, δηλαδή οργανικά θα είναι διθέσιο, λειτουργικά θα είναι τριθέσιο. Μου είπε και όλος έχω τους χέρια μπροστά μου, βλέπω όλες τις έντους κλπ. Ωστόσο όμως αυτά όλα είναι προφορικά, έτσι παραμένουν προφορικά. Γι' αυτό και εμείς αλλάζουμε την απόφασή μας, την ισχύ του κ. Κατσιάς. Ωστόσο, όμως, πράγματι και ένα θετικό και το οποίο πρέπει να διεκδικήσουμε είναι ότι στο σχολείο αυτό πρέπει να γίνει ολοήμερο, το οποίο είναι και η υπηρεσία, γιατί οι ανάγκες της πόλης της είναι μεγάλες και είχε μόνο ένα ολοήμερο το διαβολείο. Το οποίο δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί σε πολλά. Εντάξει, αυτή είναι πραγματικότητα στην Ελλάδα. Δεν λειτουργεί ακόμη το ένα ολοήμερο που υπάρχει. Λοιπόν, αυτό για το ιστορικό και να δικαιολογήσουμε ότι δεν έχει να κάνει γλώσσα στην ασύνη τη πρωτοβάθμια. Γιατί ενώ σε κάποιε φάνε το διώξει κάτι, θα συνδυάσουμε. Μια παρατήρηση στον συνάδελφο. Εμείς στην Επιτροπή Παιδείας αλλάζουμε την απόφασή μας. Όχι. Τώρα μόλις και γι' αυτό και εμείς αλλάζουμε. Η Επιτροπή Παιδείας συνεδρίασε αποφάσεις. Δεν είναι εσείς μόνοι. Εσείς ξέρετε. Γι' αυτό και εμείς αλλάζουμε την απόφασή μας. Αλλάζουμε την απόφασή μας. Συνεχίζει να παραφράσει. Και έχει να παίρνει αποφάσει μόνο.
περιοχή μας. Δώσαμε όλοι μαζί πολλούς αγώνες, δεν πετύχαμε το μέγιστο, αλλά πετύχαμε πολλά πράγματα με αγώνες που τους δώσαμε με ομοψυχία. Θεωρούμε, όπως είναι η πρόταση που ήρθε από τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Κατσικά, την στηρίζουμε και νομίζω ότι πρέπει για μία ακόμη φορά να μην μείνουμε τυπικά όπως υπόθηκε εδώ, αλλά όπως δώσαμε τους προηγούμενους αγώνες, να αγωνιστούμε για να πετύχουμε το επιπλέον. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πετύχουμε είναι το μέγιστο με Ομόνοια, αλλά και κυρίως αν εστιάσουμε σε δύο σημεία. Υπάρχουν περικοπές που τις ξέρουμε και δεν είναι μόνο περικοπές από την κεντρική εξουσία λειτουργικών λαμβανών, είναι περικοπές της πιστοδοσίας, είναι απολύσεις, είναι γενικά το μνημόνιο που το γνωρίζουμε και το βιώνουμε όλοι. Από την άλλη όμως, από τη στιγμή που λέει η εγκύκλειος που μας ήρθε ότι αναλαμβάνουμε τις λειτουργικές δαπάνες και νομίζω ότι σαν Δήμος αυτή τη στιγμή είμαστε σε ικανοποιητικό βαθμό και έχουμε πετρέλαια στα σχολεία μας και με τις λειτουργικές δαπάνες να μπορούμε να ανταποκριθούμε και θεωρώ ότι θα βάλουμε σε αυτή την προσπάθεια, αν υπάρξει και περαιτέρω μνημόνιο πλάτη όλοι, μπορούμε να διεκδικήσουμε, να απαιτήσουμε και να κερδίσουμε την αναβάθμιση των σχολιών μας και τη μη περαιτέρω υποβάθμιση της περιοχής μας. Ευχαριστώ. Προχώρησε στη λήψη απόφασης περί λύσης του ΔΙΟΠΑ.
Βάσει των παραπάνω και δεδομένου ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται πως σε περίπτωση λύσης των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών, οι δραστηριότητες και το προσωπικό μεταφέρονται στον οικείο ΟΤΑ ή στην κοινοφελή επιχείρηση κατά περίπτωση, προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο η επικύρωση της 201 κάθετος 2008 απόφαση του Δήμου Σιάτιστας περί λύσης του ΒΙΟΠΑ και διαβίβαση της σχετικής σύμφωνης γνώμης στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΒΙΟΠΑ προς λήψη σχετικής απόφασης των εταίρων. Η ελόγω μεταφορά του προσωπικού θα γίνει με τη σύσταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αρίστου χρόνου σε θέσεις ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας που κατέχουν, οι οποίες και θα συμπεριληφθούν στον υποκατάρτιση οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας ΟΕΗ του Δήμου και θα καταργηθούν μόλις κοινοθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Οι διαδικασίες κλήσης και θέσεις σε καθάριση θα λάβουν χώρα μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΒΙΟΠΑ. Εδώ θέλω να σας θυμίσω, συνάδελφοι, ότι σε παλιό Δημοτικό Συμβούλιο πήραμε απόφαση για την δανειοδότηση ποσού δανείου ποσού 90.000 ευρώ προς το ΒΙΟΠΑ για να καλύψουμε μέρος της μισθοδοσίας των δύο υπαλλήλων που έχουμε, του κυρίου και Σουζάνα, και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τις ασφαλιστικές μας εισφορές στο ίδιο, οι οποίες εκείνη την περίοδο είχαν ανέλθει στις 50.000 ευρώ. Πάλι όμως είμαστε ανακόλουθοι, γιατί το ΒΙΟΠΑ δεν έχει έσοδα, από τη στιγμή που δεν έχουμε πλέον έσοδα και από το τελευταίο και όταν υπήρχαν πάλι είχαμε αυτό το μεγάλο χαόδες άνοιγμα στην κάλυψη των υποχρεώσεων που απέναντι και στους υπαλλήλους και στις ασφαλιστικές τους εισφορές. Επομένως θεωρώ ότι επειδή και αυτοί οι άνθρωποι ήδη είναι στο Δήμο, ήδη προσφέρουν την εργασία τους εδώ και είναι από τους υπαλλήλους που προσφέρουν πραγματικά ενδυσπράγμαση δουλειά και επειδή δεν μπορούμε να φορτώνουμε το ΒΙΟΠΑ χωρίς να μπορούμε να το χρηματοδοτούμε για ασφαλιστικές εισφορές και μισθούς των συγκεκριμένων υπαλλήλων και λειτουργικές δυναμπάνες, νομίζω ότι πρέπει να προβούμε ώστε και η απόφαση 201, θυμάμαι καλά που προανέφερα, του 2008 σε καθάριση και λύση της εταιρείας. Υπάρχουν αναλογίες, ερωτήσεις, κύριε Σελιμάνη. Σημαίνει ότι αυτή είναι αορίστου χρόνου μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ας το πούμε μετάταξή τους ή απορρόφησή τους σαν υπαλλήλους του Δήμου, θα έχουν την ιδιότητα του προσωρινού υπαλλήλου μέχρι να την οριστικοποιήσουν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος όμως. Και νομίζω ότι πρέπει τώρα μην έχουμε, αν μας πούμε, συγχωνεύσουμε νομικά πρόσωπα, κοινοφελείς επιχειρήσεις, αστικές μη κερδοσκοπικές ή οτιδήποτε άλλο συμβεί, τότε είναι ακόμη μεγαλύτερο ο φόρος αυτοί οι άνθρωποι να βρεθούν στον αέρα. Κύριος Καραβάσκης. Η χρονική συγκυρία πάντως που κάνουμε την κίνηση αυτή είναι επικίνδυνη και δεν είναι θετική και για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Δεδομένου ότι η Τρόικα φέρει αίμα, διψάει δηλαδή, λένε για 2.000 άτομα μέχρι τις 31 Δεκάρου θα φύγουν και για 20.000 άτομα μέσα στο 2013 από κλείσιμο, συγχώνευση νομικών προσώπων, αστικών εταιριών όπως σωστά υπόθηκε από τη Δήμαρχο κλπ. Φοβάμαι μήπως προσκρούσουμε σε καμία τέτοια διαδικασία και πάρουμε στο λαιμό μας τους δύο εργαζόμενους που πραγματικά έχουν χρόνια που ταλαιπωρούνται. Δεν φταίνει σε τίποτα και πουθενά και είναι απλήρωτοι και πληρώνονται πάντα έτσι όπως πληρώνονται, ξέρω καλά, οι κάτοικοι και οι πολύ περισσότερο οι δημοτικοί σύμβουλοι της Ιάπτιστας πώς πληρώνονταν όλα αυτά τα χρόνια. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι, είχε επιχειρηθεί από τη Δημοτική Αρχή του κυρίου Νάκου στην προπροηγούμενη περίοδο, μόλις το προεδρικό διάταγμα τους έκανε αορίστου χρόνου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η διάλυση της εταιρείας και να περάσουν στις θέσεις του Δήμου. Είχε προσκρούσει στο εξής ζήτημα τότε, στο πώς θα γίνει με τα
χρέη. Γιατί το βιοπά έχει χρέη, έτσι δεν είναι. Εσείς εδώ πέρα σήμερα πρέπει να μας ενημερώσετε για το ύψος των χρεών, όχι μόνο απέναντι στους εργαζόμενους, αλλά σε κάθε, στους τρίτους γενικότερα. Και αν αυτό είναι αναστατικός παράγοντας. Αναλαμβάνει λοιπόν την περίπτωση ο Δήμος των χρεών για να διαλυθεί, δεν είναι, για να διαλυθεί η εταιρεία. Ένα είναι αυτό. Από εκεί και πέρα μένει μετέωρη η τύχη του βιοπά. Βέβαια το καθεστώς του δεν μπορεί να αλλάξει ως τέτοιο και μόνο η τουρκική απόφαση αλλάζει. Εμείς όμως πρέπει να μεριμνήσουμε στην απόφαση μας, δεν ξέρω αυτό θα γίνει σήμερα. Έτσι.
Ψηφίζουμε ομόφωνα. Παροχή γνώμης του Γενικού Γραμματέα Επιτυπωμένη Διοίκηση για τον αριθμό αδειών πλανών του υπέστα εμπορίου που δύναται να απολυγηθούν από τον Δήμο Βοήρου, κ. Σεβίδη. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Γεια σας κύριε Αναστασίου και εμείς ευχαριστούμε. Είμαστε ανοιχτοί στο οποιοδήποτε θέλει να μας δει, να μας καταποτάξει, να μας ξανασυζητήσουμε, αν υπάρχουν απορίες. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και οφείλουμε να πούμε ότι ήσασταν, μας βοηθήσατε πάρα πολύ, μας κάνατε σοφότερους με τις απαντήσεις που δώσατε. Ήταν καταπληκτικότατος. Αυτό δεν μπορεί να...